Αποδέχτηκα την πρόσκληση του Συλλόγου με χαρά για να μιλήσω για τα προβλήματα που προκαλεί η πολλαπλή σκλήνηση από το οπτικό σύστημα. Γιατί είναι αρκετά συχνά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα περισσότερα από αυτά είναι αντιμετωπίσιμα. Θα πούμε δύο πραγματάκια απλά, κατανοητά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην κατανόηση και στην αυτά καθημερινή δύο, ζωή. Αυτά τα δύο πιστεύετε την προσοχή. Θα πιστέψουμε την προσοχή κυρίως στο πρόβλημα της οπτικής νευρίτητας, γιατί κυρίως έχουμε προβλήματα με την όραση σε αυτούς τους ανθρώπους και λιγότερο με την κίνηση των ματιών. Και θα δώσουμε μερικές συμβουλές για το πώς μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Έτσι περισσότερο. Καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα, μάλλον. Καλησπέρα, θα το λέγαμε αργότερα. Θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να πω δύο-τρία ευχαριστώ για ανθρώπους που μας τίμησαν και είναι εδώ πέρα. Και εκτός αυτού θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ κύριε Ζαμανίδη για τη φιλοξενία που έχουμε στο Δημαρχείο. Υπογνωρισμού. Εντάξει. Σίγουρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γιατρούς και τους προσκεκλημένους είτε από την περιφέρεια, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοτικού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβούλου και κυριότερο εσάς που είσαστε εδώ. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να ξεκινήσει, γιατί και εγώ με αγωνία θέλω να ακούσω κάποια πραγματάκια, να ξεκινήσει ο κύριος Κούτλας να μας αναφέρει μερικά πράγματα. Θα πάρουμε τώρα κομμάτια της Βασιλότητα, θα μοιραστούν και κάποια. Δημοτυπικά, ας πούμε, κάναμε αυτό εδώ. Θα μοιραστούν αργότερα, θα ξεκινήσουμε λίγο με τις ομιλίες για να μπορέσουμε να είμαστε λίγο εντός προγράμματος, γιατί δεν είναι όλοι από εδώ και υπάρχουν και χίλιες δυο δουλειές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ για τώρα. Μετά θα τα πούμε εκτενέστερα. Η πρόεδρε του Συλλόγου, αλλά και μέλη του Συλλόγου Μελών Ατόμων που πάσχουν από κλίδες και τα πλάκας, μου έγινε η πρόταση και την αποδέχθηκα πολύ ευχαριστούς, γιατί ως κοινωνιολόγος έχω και μία ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα και ασφαλώς τα γνωρίζετε ότι και η κοινωνιολογία ειδικεύεται και μία από αυτές είναι η κοινωνιολογία της υγείας. Ως βέβαια τι, ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι ατομικό το οποίο εξετάζουν οι ειδικότητες οι ιατρικές. Ξέρετε ότι βεβαίως δεν θα πω στα χωράφια του έτσι των γιατρών, θα τα μας τα πούνε αναλυτικά οι εξαιρετικοί επιστήμονες σε λίγο. Ξέρετε ότι το βασικό κεντρικό σύστημα το νευρικό περιλαμβάνει τον εγκέφαλο, το υπερνοτήριο μυελό και καταλέγονται στο ανθρώπινο σώμα ίσως χιλιόμετρα νευρικό νεύρων. Αυτά όμως δεν είναι ως συμπαγή καλώδια, είναι κομμάτια για να προστατεύεται το όλο σύστημα. Αν δηλαδή όπως έχουμε ασφάλειες διαφορετικές στο σπίτι, καλή μία ασφάλεια, θα ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα στην κουζίνα. Δεν θα πάθει όλο το σπίτι. Αυτές λοιπόν οι απολύξεις των κομματιών των νεύρων συνδέονται μέσω μαγνητικού πεδίου. Η πληροφορία δηλαδή από το πρώτο κομμάτι στο επόμενο μέχρι να φτάσει στον εγκέφαλο πάει με ταχύτητα ηλικιώδη μέσω αυτών των νευρώνων οι οποίοι διαβάζουν ταχύτητα την πληροφορία στον εγκέφαλο και ανάλογα αυτός δίνει τις σχετικές οδηγίες. Μου επιτρέψτε να κάνω ένα συνειρμό τώρα. Τι κάνουν τα νεύρα, μεταφέρουν μία είδηση. Ένα νέο στον εγκέφαλο, κάτι τρέχει. Και τι λέμε εμείς στη δικιά μας την πανέμορφη ελληνική γλώσσα, ότι αν μαζέψουμε πολλές ειδήσεις, τις ενώσουμε, έχουμε συνείδηση. Το λέει και η λέξη. Συνείδηση του χ θέματος. Αυτό το πράγμα λοιπόν πιστεύω ότι το εκφράζει στην πόλη μας, στην περιοχή μας, ο Σύλλογος, ο οποίος είναι από τους λίγους στην Ελλάδα, η οποία αριθμεί 7.000, η Ομοσπονδία νομίζω αριθμεί 7.000 μέλη, αν δεν κάνω λάθος, στην Κεντρική Ομοσπονδία. Και παρά τον νεαρό της ηλικίας του, ο Σύλλογος καταγράφει μια πολύ θετική δράση και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι. Και να σας συγχαρώ ως δημότης πλέον και ως άτομο, πιστεύω εκ μέρους όλων, για όλη την προσπάθεια που κάνετε. Προσπάθεια σε ποια κατεύθυνση? Αρρωγής και υποστήριξη στους ανθρώπους που είχαν την ατυχία
να πληγούν από αυτή την περίεργη, ας το πούμε έτσι, αρρώστια, και θα μας τα πούνε σύντομα και οι γιατροί γιατί είναι και σε ποιο βαθμό είναι περίεργη. Και το κοινωνικό περιβάλλον, το συγγενικό, το οικογενειακό συγγενικό περιβάλλον, το οποίο κατά ανάγκη του οποίου η ζωή επηρεάζεται από το εάν υπάρχει ένα άτομο στην οικογένεια. Είμαστε εν δυνάμει. Και γι' αυτό θα ήθελα εμέσως να καταδικάσω και έναν κοινωνικό ρατσισμό, ο οποίος δυστυχώς επικρατεί και ο οποίος είχε οδηγήσει παλαιότερα οικογένειες που είχαν άτομα, θα το πω από αμυντικές ανάγκες, να μην εμφανίζουν στην κοινωνία. Θεωρείται όνειδος, ντροπή. Ή πολλές φορές δεν και καλά ότι ήταν κληρονομικό και άρα άμα βγάλουμε το άτομο που υποφέρει θα ομολογήσουμε τη δική μας ανεπάρκεια ή τέλος πάντων. Και αυτό οδήγησε σε ένα είδος ένοχης σιωπής του κοινωνικού συνόλου. Και αυτό καταδίκασε σε χειρότερη κατάσταση τα άτομα τα οποία κρέφεραν και κυρίως από μοναξιά και από έλλειψη κοινωνικής συναστροφής. Τα τελευταία χρόνια όμως νομίζω κάναμε μεγάλα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Απελευθερωθήκαμε από πολλά ταμπού, όχι ίσως το βαθμό που θα έπρεπε, αλλά πιστεύω ότι και το γεγονός ότι έχουμε ένα σύλλογο αμέας στην Πυρομαίδα πάρα πολύ ενεργό και με παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και υπόλοιπης ζωής των ατόμων που είναι μέλητος. Αλλά εδώ έχουμε ένα εξειδικευμένο φορέα, το Σύλλογο Μελών που πάσχουν από σκληρές πεταβλάκες και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να ακολουθηθεί και στο μέλλον, ίσως και με άλλους επιστήμονες που έχουν να μας μεταφέρουν νεότερα. Γιατί η επιστήμη, η ιατρική παράγει, όπως τελευταία θα ακούσατε φαντάζομαι για το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το οποίο έκανε μια πολύ σοβαρή ανακάλυψη, την έχει μάλιστα πατεντάρει και ως ελληνική και πιστεύω ότι αυτό θα ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους που πάσχουν. Σας ευχαριστώ και νομίζω... μπορούμε να πούμε... Εντάξει, αυτά μετά είναι λίγο πιο εξαιρετικά. Θα δεχτείτε και ερωτήσεις. Θα δεχτούμε και ερωτήσεις, γιατί είναι αρκετά συχνά αυτά τα προβλήματα. 2 στους 3 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση εμφανίζουν προβλήματα από τα μάτια. Επίσης και κάποια από τις καινούργιες θεραπείες, κάποια από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, μπορούν να προκαλέσουν κάποια προβλήματα στα μάτια. Θα δώσουμε συμβουλές για το πώς μπορούμε να βρούμε έγκαιρα αυτά τα προβλήματα και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Έχουμε νέα δεδομένα. Τα δεδομένα δεν είναι τόσο νέα όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, το θεραπευτικό, όσο έχει να κάνει με τις παρενέργειες των νέων φαρμάκων. Αυτά. Κάμε την ημερίδα σήμερα εδώ. Σήμερα είναι η ημερίδα και περισσότερο και τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας για να μπορέσουν να γνωστοποιηθούν και να καταλάβουν 2-3 πράγματα. Το κυριότερο για μένα, για τους υπόλοιπους που δεν είναι πάσχοντες, είναι να έχει γίνει, ας πούμε, κάπως κακό αυτό που λέω, συνήθις μάλλον, ότι δεν είναι εκολητικό, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβάται κανένας. Είναι κάτι σοβαρό και αυτό που το έχει. Κάτι που θα έπρεπε να ξέρουν και οι υπόλοιποι που δεν το έχουν όμως. Και προσπαθούμε με αυτές τις δράσεις να δώσουμε μια εικόνα και στους υπολείπους για να μπορέσουν να ξέρουν 2-3 πραγματάκια και οι δικοί μας να μάθουν λίγα περισσότερα. Αναφορικά με το κακό είναι ότι τα μέλη αυξάνονται, αρχίζουν κάποιοι άνθρωποι να βγαίνουν από το καβούκι τους που αυτό είναι το ένα από αυτά που θέλουμε να κάνουμε, να μην κρύβονται, να μην φοβούνται. Αλλά δεν είναι καλό ότι αυξάνονται. Πάνω απ' ότι υπάρχουν πολλοί και κάπου αυτό το χρονικό διάστημα, όχι το τωρινό, έχει αρκετό. Λόγω του άγχους μπορεί να κάνει δημιουργείται μια έξαρση, θα έλεγα, γιατί μαθαίνουμε για πολύ περισσότερα πράγματα. Κρούσματα και περισσότερο. Είναι περισσότερο εμφανή. Νευρολόγος από το νοσοκομείο Παπαγεωργείου. Και ασχολούμαστε κυρίως με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μία από τις ειδικότητες που αναπτύσσουμε ιδιαίτερα στο νοσοκομείο. Το περνό θέμα θα είναι οι νεότερες εξελίξεις γύρω από τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Υπάρχουν νεότερα, όπως κάθε χρόνο βέβαια, αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ πρόσφατο και το παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στην Μπαρτσελόνα και έτσι έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα νέα και για την αιτία της νόσου και κυρίως για την αντιμετώπιση. Τα νεότερα όσον αφορά την αιτιολογία της νόσου είναι ότι ενοχοποιούνται τόσο τα γονίδια, δηλαδή κάποια μικρή μορφή κληρονομικότητας, αλλά κυρίως το περιβάλλον, λοιμώξεις, το κάπνισμα,
διάφοροι ιοί οι οποίοι ενοχοποιούνται για την πάθηση, όπως και διάφορα άλλα μικρόβια. Σε σχέση με τη διάγνωση τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Με τη μαγνητική μπορούμε πολύ εύκολα να εντοπίσουμε την αρρώστια, την εξέλιξή της, να κάνουμε μια πρόγνωση για το πώς θα εξελιχθεί. Και όσον αφορά τη θεραπεία, αυτή τη στιγμή έχουμε από χθες μάλιστα 13 φάρμακα διαθέσιμα, τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση της νόσου. Δηλαδή, όσο νωρίτερα μπει η διάγνωση, τόσο έχουμε τη δυνατότητα να καθυστερήσουμε, να αναστείλουμε εντελώς την εξέλιξη. Απλώς θέλει ευαισθησία, γρήγορα να εντοπιστούν τα συμπτώματα, να προσφύγει στον κατάλληλο γιατρό και να ξεκινήσουμε την αντιμετώπιση. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Και η διάγνωση γίνεται εύκολα και θεραπεία υπάρχει, απλώς χρειάζεται ευαισθητοποίηση του κόσμου, να μην το καθυστερεί, να μην κρύβεται και να ζητά έγκαιρα βοήθεια. Με τα κρούσματα, γιατί μας είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος ότι παρακολουθεί. Τελευταία 3 χρόνια που το ψάχνουμε το θέμα ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη αύξηση. Και ο λόγος είναι ότι αλλάζει το περιβάλλον. Τα γονίδια παραμένουν ίδια, άρα η επίδραση του περιβάλλοντος σίγουρα έχει επηρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο και σε χώρες που ήταν άγνωστη η αρρώστια έχουμε πια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Και δεν είναι η αιτία το γεγονός ότι μπορούμε εύκολα να ανακαλύψουμε την αρρώστια. Απλώς τα περιστατικά είναι πολλά. Ένα στου χίλιου. Σε αυτή την πάθηση δεν υπάρχει. Απλώς το να ασχολείται κανείς με τον αθλητισμό, να μην καπνίζει, να έχει μειωμένη κατανάλωση άλατος, είναι μερικά που μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι βοηθούν γενικότερα την υγεία, αλλά πρόληψη όχι. Γνωρίζουμε ότι η θεραπεία ήταν πάντα πολυδάπανη. Εξακολουθεί να υφίσταται αυτό? Αυτό είναι ένας μύθος. Παρά τα χάλια που βιώνουμε σε αυτή τη χώρα εδώ και 6 χρόνια, τα φάρμακα κυκλοφορούν και μάλιστα είναι δωρεάν. Ακόμη το κράτος έχει τη δυνατότητα να δίνει όντως ακριβά φάρμακα, αλλά με μηδενική συμμετοχή. Όχι όμως. Εξήρθε αυτόν τον σου, δεξαμένη τον λόγο σου, διότι ο πρεπίσεστε ημίν το μεγαέλεος του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε λέησον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τον άρτον τούτον, ον ειδούλη σου προσέφεραν, εις τιμήν και μνήμην, του ουρανοφάντορος βασιλείου του μεγάλου και ευλόγησον αυτούς και τα έργα αυτών ότι εσύ ο ευλογών τρέφων και συντηρώντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στην ενδόξα να αναπέμπω μέσα στον άρχο σου Πατρίκη του Παναγίου και γαθό και ζωπιός πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνοματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας μας έτσι πολλά και ευλογημένα σε όλους και ιδιαίτερα στα μέλη του Συλλόγου σας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε μάχαιρα και μπορείτε να τη μαχήσετε. Κύριε εκπρόσωπε της εξουσίας, χαίρομαι για μια ακόμη φορά για την τιμητική πρόσκληση. Μετά από 3 χρόνια χαίρομαι που ξαναβρίσκουμε μαζί σας. Και είναι μια ευκαιρία να τα ξανακούσετε όλοι σας και απευθύνομαι και στη σεβαστή εξουσία. Και σε εσάς που είστε το επίκεντρο της σημερινής παρουσιάσεως. Έχω πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να σας μεταφέρω. Μην πείτε ότι είναι ποτέ η ίδια η παρουσίαση, όπως αυτή που έχουν ο Παγιωτίου πριν από λίγους μήνες.